Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρτε εδώ τι γίνεται. Πω, πω. Κάθε χρόνο είναι ο πιο ωραίο φωτογραφημένος δρόμος στην Αθήνα. Γεια χαρά στα φιλαράκια. Μίστερ Μοντο Vlog και πάλι στις οθόνες σας. Σε ένα σκούτερ vlog. Σε ένα χριστουγεννιάτικο βιντεάκι. Σε μία μοτοανασκόπηση της χρονιάς. Αυτής της δύσκολης χρονιάς. Βρισκόμαστε στη Σταδίου. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Lockdown, έχουμε μια δουλίτσα και είπα να ανοίξει την καμερούλα, παιδιά, να κάνουμε τη μοτοανασκόπηση του 2020. Να σας κάνω και μια βόλτα από το κέντρο της Αθήνας, να δείτε λίγο λαμπάκια, φωτάκια, λίγο χριστουγεννιάτικο κλίμα, λίγο χριστουγεννιάτικη μουσική. Αχ, μας λείψαν οι βόλτες, μας λείψαν τα ταξιδάκια που κάναμε, οι μηχανές στο γκαράζ. Τίποτα, τίποτα, αλλά να σας πω κάτι, δεν θα καθίσουμε τώρα να μιζεριάζουμε και να γκρινιάζουμε. Θα δούμε τα θετικά της χρονιάς που πέρασε, γιατί σίγουρα είναι μια χρονιά που θέλουμε να φύγει και να μην ξανάρθει. Είναι μια χρονιά που για πρώτη φορά τη ζήσαμε και να μην την ξαναζήσουμε. Να το ξεπεράσουμε όλο αυτό με κορονοϊούς και καραντίνες και να φύγουμε πάλι στα κανονικά μας, γιατί τα κανονικά μας τελικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μένω σε αυτό, ότι δεν θα μιζεριάσω και θα αρχίσω να γκρινιάζω για όλα αυτά που περνάμε, αλλά για τα θετικά που μένουν. Και τα θετικά είναι, παιδιά, ότι εκτιμούμε κάποια πράγματα. Εκτιμούμε την ελευθερία μας, εκτιμούμε τη βόλτα που πάμε, ότι είναι πάρα πολύ ωραία τελικά. Εκτιμούμε τις δυνάμεις που έχουμε σαν χαρακτήρες, να αντέχουμε καταστάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ δυνατό μάθημα. Καταλάβαμε όλοι τα όρια του εαυτού μας. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε, πού μπορούμε να φτάσουμε. Πάντως την κινησούλα του την έχει, έτσι. Δεν μπορείς να πεις. Θα μου πεις τώρα κοντεύουμε Σύνταγμα. Είδαμε τα όρια μας λοιπόν που φτάνουν. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Εκεί στο βάθος είναι το Σύνταγμα που είναι φωτισμένα τα δέντρα. Θα κάνουμε μια ωραία βολτούλα. Να τα δούμε όλα. Και μετά θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Εδώ είναι το Σύνταγμα. Ού, το public πολύ ωραία φωτισμένο. Αυτό είναι το public. Εδώ είναι το Σύνταγμα. Έχει τον κόσμο του, έτσι. Να κάνουμε μια γύρα, να περάσουμε από βουλή, να κατεβούμε την Πανεπιστημίου, από εκεί από το Άττικα, που είναι πάρα πολύ ωραία φωτισμένη. Το σημερινό vlog, παιδιά, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια μοτοανασκόπηση, τα ωραία που περάσαμε σε αυτή τη χρονιά, γιατί όπως και να έχει, είχαμε ωραία γεγονότα, πολύ ωραία σκηνικά. Με τη μηχανόβια παρέα μας, με την παρέα που έχουμε μεταξύ μας στο κανάλι. Δεν ήταν πάρα πολλές εκδρομές και οι βόλτες φέτος, λόγω των καταστάσεων, αλλά δεν ήταν και λίγες. Με τη σκουτεριά βρισκόμαστε. Ό,τι πρέπει, αυτό το σκουτεράκι είναι ό,τι πρέπει, ρε παιδιά, για μέσα εδώ την πόλη είναι κορυφή. Παιδιά, να πω ότι και εγώ τώρα κατεβαίνω κέντρο, πρώτη φορά για Χριστούγεννα, δεν έχω ξανάρθει, παρόλο που δουλεύω πολύ κοντά στο κέντρο, γιατί πολύ απλά μένω σπίτι. Δεν περίμενα να βρω τόσο κίνηση, για να είμαι ειλικρινής. Και η κίνηση είναι αρκετή, θα έλεγα. Δεν θυμίζει τόσο πολύ lockdown. Λοιπόν, μοτοανασκόπηση της χρονιάς 2020. Μια χρονιά με ωραίες βόλτες, με πολύ ωραία γεγονότα. Αυτό που μου έχει μείνει έντονα είναι το καλοκαίρι που πήγαμε στο γάμο του Λύκου, του Wolf Rider. Ήταν από τα ωραία σκηνικά ο Βόλος, ήταν ένα τρελό ταξίδι αυθημερών. Φύγαμε το πρωί για Νέα Χίαλο, πήγαμε εκεί στο χωριό του Μπιλάρα, μετά συνεχίσαμε για Ριζόμυλο Βόλου, έγινε ο γάμος του Γουλφ και γυρίσαμε. Πολύ ωραία εκδρομή που επίσης θα μας μείνει, ήταν και αυτή που πήγαμε στην Αράχοβα. Ωραία ομορφιές, αχ Ελλαδάρα μου. Που χαθήκαμε, κάναμε, ράναμε, τελικά τα καταφέραμε, φτάσαμε Αράχοβα.
Τι έπαθαν τώρα εδώ, τι ήταν αυτό, πού πάει ο λύκος από εκεί. Πλάκα κάνετε τώρα. Ρε εσείς, ρε μάγκα, μοτοκρός θα πάρω με εσάς που έχω μπλέξει. Για να δούμε, θα χαθούμε τώρα. Γιατί πριν χάσαμε όχι την μπάλα, το γήπεδο και το τέρμα μαζί. Από τις πολύ ωραίες εκδρομές καυτή, στήλες Ολυμπίου 2 είμαστε. Τώρα θα βγούμε Σύνταγμα, θα δούμε το Σύνταγμα από την πάνω μεριά, θα κατεβούμε την Πανεπιστημίου. Στην ουσία, παιδιά, τι κάναμε, τι να κάνουμε, πες, με τόσα lockdown. Μία που πήγαμε Αράχοβα, ένα ναύπλιο πήγαμε. Και η επόμενη εκδρομή, πολύ ωραία εκδρομή που ήταν στη Μαριολάτα, τη Θωραία, που φάγαμε την απίστευτη προβατίνα. Εδώ εξοχό κέντρο Πελαργός, τα ωραία πράγματα τα δείχνουμε. Στα καλύτερα μας έφερε. Έλεγα στην κάμερα παιδική χαρά, το σικλέτε. Έλα, κι άλλοι έρχονται. Αυτές ήταν οι μεγάλες ωραίες εκδρομές που κάναμε, αλλά και πάρα πολύ μικρές εκδρομούλες, τοπικά καφεδάκια, βολτίτσες. Μου έχουν λείψει όλα, ρε παιδιά. Μου έχουν λείψει οι τρέλες του Νεκτάριου με τον Πεμβεδάκι, το Μοτάρτ, που παραλίγο να στουκάρουν. Μου έχουν λείψει βραδινές βόλτες, τα μπλόκα στο Ρήμπας. Όπω, παιδιά, τους πελεκάνε, έτσι. Όχι, μπλόκα δεν μου έχουν λείψει, έχουμε πάρα πολλά. Αλλά εκείνα του Ρήμπας που λείπουν, εκεί το άρχος. Εδώ είμαστε, εδώ είναι η Βουλή. Πολύ ωραίο, φωταγωγημένο. Και τώρα κατεβαίνουμε την Πανεπιστημίου, που στην ουσία είναι ο πιο ωραία φωταγωγημένος δρόμος στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρτε εδώ τι γίνεται, πω, αυτό είναι. Ήθελα να σας πω κάτι, ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να δείτε αυτό το δρόμο. Κάθε χρόνο είναι ο πιο ωραία φωτογραφημένος δρόμος στην Αθήνα. Εδώ είναι το Άττικα, Πανεπιστημίου, την κατεβαίνουμε. Πω, πολύ ωραία, παιδιά. Έτσι, να τελειώσει η μοτοανασκόπηση με ένα έτσι ωραίο δρόμο, με χαμόγελα, με χαρά για όλους μας. Να είμαστε καλά, ρε παιδιά, να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Τώρα με ποιο τρόπο θα το ξεπεράσουμε δεν ξέρω. Υπομονή θέλει, έχουμε δρόμο ακόμα, θα έχουμε και άλλα lockdown από ό,τι λένε. Δεν ξεμπερδεύουμε έτσι εύκολα. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Άλλο ένα ωραίο σκηνικό σαν μοτοανασκόπηση, να το βάλω και αυτό μέσα, ήταν το πούλημα του Tracer, του Λύκου και η αγορά του Ρόνα Big Bang. Αυτό ήταν μια μεγάλη ανατροπή στην παρέα. Παλιά μπουζί, θέλει μπουζί. Έκανε ο Λύκος το όνειρό του πραγματικότητα, η αλήθεια είναι. Πήρε αυτό που ονειρευότανε και στην ουσία γι' αυτό είναι τόσο ωραίο σκηνικό. Όχι για το ροένα και μόνο, αλλά για το ότι πήρε αυτό που ονειρευόταν. Πολύ ωραίο σκηνικό, παιδιά, για μένα είναι όλη η παρέα που έχουμε κάνει στο κανάλι, όλα αυτά τα σχόλια που έχουμε αλλάξει όλη αυτή τη χρονιά, όλη αυτή η φιλία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας, με μερικά παιδιά από κοντά, με άλλα μέσω διαδικτύου. Πάμε, παιδιά, πράσινο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό όλο. Είναι κάτι το οποίο στην ουσία είναι αυτό που μένει, είναι αυτή η φιλία. Έχω πολλά να θυμάμαι από όλους εσάς, από τα σχόλιά σας. Πιστεύω έχετε και εσείς κάτι να θυμάστε από μένα. Μπορώ να πω ότι ήταν μια χρονιά αγορών, γιατί πολλοί κάναν αγορές. Έπαιξε πολύ Tracer. Ομόνια είμαστε τώρα, βρισκόμαστε Ομόνια. Έπαιξε πολύ Tracer, παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Τρίτη Σεπτεμβρίου, εδώ τελειώνουν τα λαμπάκια. Μπαίνουμε στη Μουντάδα. Επίσης, μέσα στη μοτοανασκόπηση μπαίνουν και τα κάνες μπρέμπο που έβαλα στο Χαγιαμπούσα, η αναβάθμιση. Μπαίνει η τρέλα μου παραλίγο να πουλήσω το Χαγιαμπούσα. Μου μπήκε στο κεφάλι να πάω να πάρω BMW 1000R. Τελευταία στιγμή το μετάνιωσα. Περιμένω να βγει η Χαγιαμπούσα Gen 3, αν βγει, να δω τι λέει. Γενικά δεν μπορώ να δώσω τη Χαγιαμπούσα μου εύκολα. Αλλά είναι και αυτό μέσα στη μοτοανασκόπηση του Mr. Motovlog. Γιατί μιλάμε για μια μοτοανασκόπηση του Mr. Motovlog και τη παρέα του, έτσι. Γιατί ο Mr. Motovlog, εγώ δεν είμαι απλά μόνο μου, είναι και όλη μου παρέα. Έχετε καταλάβει ότι είμαι τύπος της παρέας, ότι γουστάρω την παρέα πολύ, ότι αγαπάω τους φίλους μου. Είναι πολύ σημαντική η φίλη για μένα και η φιλία, παιδιά, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Και θα σταθώ και θα μείνω λίγο σε αυτό. Παιδιά, τους φίλους σας να τους αγαπάτε, τους αληθινούς φίλους όμως. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αληθινούς φίλους σήμερα. Είναι λίγοι αυτοί που υπάρχουν. Και τι σημαίνει αληθινός φίλος? Σημαίνει αυτός που είναι δίπλα σου γιατί δεν έχει να κερδίσει κάτι από σένα. Αυτός είναι ο αληθινός φίλος για μένα. Είναι ο φίλος που είναι δίπλα σου γιατί σε γουστάρει. Γουστάρει τα υπέρ σου, γουστάρει τα κατά σου, προσαρμόζεται, σε διορθώνει, σε φτιάχνει, σε θαυμάζει, σε απογειώνει
και σε προσγειώνει όταν χρειάζεται, γιατί εκεί φαίνεται πάλι ο καλός φίλος. Οπότε εγώ μέσα από αυτήν την μοτοανασκόπηση έχω να πω ότι η φιλία είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο μένει. Πολλές φορές μπορεί οι συγγενείς και τα λοιπά να σφαχτούν να κάνουν. Οι δύο καλοί φίλοι ποτέ δεν χάνονται. Ποτέ μα ποτέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό, παιδιά, να τους εκτιμάτε και να τους αγαπάτε τους φίλους που έχετε. Ο κάθε ένας, πιστεύω, βάζει το λιθαράκι του και μπορεί να δείξει τι είναι και αν αξίζει. Και αν τον βρείτε αυτόν τον καλό φίλο, να τον φυλάξετε στην καρδιά σας. Επίσης, δεν χρειάζεται να είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί, δεν χρειάζεται να χωρίσουμε χωράφια. Καλό είναι να είμαστε άνθρωποι διαλλακτικοί με τους ανθρώπους γενικά, γιατί όλοι οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες καταστάσεις και πολλές φορές τα ψυχολογικά τους δεν είναι καλά. Οπότε καλό είναι να μην είμαστε πάρα πολύ αυστηροί γενικά με τους ανθρώπους, αλλά καλό είναι να ξέρουμε να διαλέγουμε και τους αληθινούς ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι καλό παιδί, αλλά να ήταν σε μια περίεργη κατάσταση και να φέρθηκε περίεργα. Δεν αξίζει να τον βγάλουμε από τη ζωή μας. Αξίζει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία αυτού του ανθρώπου. Αλλά όταν βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψεύτικοι, είναι υποκριτές, είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά προσπαθούν να πάρουν κάτι από σένα, προσπαθούν να βγάλουν ένα κέρδος από σένα, τότε για μένα αυτοί δεν είναι αληθινοί φίλοι. Να είστε αυστηροί σε αυτό το κομμάτι και να μην χαρίζεστε. Σημασία έχει να περνάμε καλά, το έχω ξαναπεί, σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ζωή είναι μικρή και πρέπει να περνάμε καλά και να μην αναλωνόμαστε με τοξικούς ανθρώπους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε να διαλέγουμε τους ανθρώπους. Πάντως δεν μπορώ να πω ότι, αν εξαιρέσω δηλαδή εκεί την πανεπιστημία που κατεβήκαμε, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο φωτισμό η Αθήνα. Θα μου πεις και τι να τον κάνει αφού δεν κυκλοφορεί κανένας έξω. Τέλος πάντων, φωτισμένη να είναι η ψυχή μας, η καρδιά μας, να μην μας παίρνει από κάτω, να είμαστε καλά. Το 2020 τελειώνει σιγά σιγά, έρχεται μια νέα χρονιά. Έχω να πω σε όλα τα φιλαράκια τους μηχανόβιους να προσέχουν, να φοράνε πάντα κράνος και εξοπλισμό. Πιστεύω ότι κάνουν ένα αγώνα σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ασφάλειας, γιατί κάνω και εγώ τις τρέλες μου, αλλά θέλω να σας περνάω την ασφαλή οδήγηση και να είσαστε συνέχεια σε αφύπνιση για τον εξοπλισμό και το κράνος. Να φοράτε κράνος, να φοράτε εξοπλισμό, να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Τρελίτσες όλοι κάνουμε, πρέπει να τις ζυγίζουμε λίγο τις τρελίτσες, πρέπει λίγο να τα βάζουμε στη ζυγαριά, να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Αυτό που κάνουμε να είναι ελεγχόμενο, να μην ρισκάρουμε τη ζωή μας, δεν αξίζει για μια βόλτα, για μια επίδειξη, για μια μαγιά. Και παιδιά, να φοράμε το κράνος και τον εξοπλισμό όσο μπορούμε περισσότερο. Εγώ θα έλεγα να το φοράμε πάντα και παντού. Οπότε για μένα, παιδιά, η μοτοανασκόπηση του 2020 τελειώνει με πολύ ωραία σκηνικά. Πικρή χρονιά μεν για όλα αυτά που έχουν συμβεί, για ανθρώπους που έχουμε χάσει κοντινούς μας από όλο αυτό που συμβαίνει, για ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, για ανθρώπους που περνάνε δύσκολα λόγω αυτών των καταστάσεων. Δεν θα μείνουμε όμως αυτό, μένουμε στα καλά αυτής της χρονιάς, μένουμε σε όμορφες βόλτες που πήγαμε, γιατί είναι κανάλι μοτοσυκλέτας και μένουμε σε μοτοανασκόπηση και όχι κλασική ανασκόπηση χρονιάς. Οπότε, παιδιά, μένω στα ωραία μοτοσυκλετιστικά γεγονότα που περάσαν αυτή τη χρονιά, για τις εκδρομές με τα φιλαράκια, για όλα αυτά που σας πέρασα μέσα από την οθόνη σας, στο κανάλι μου. Μένουμε στη φιλία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και από όλο αυτό που γίνεται έχει μείνει καλή φιλία με πολλά παιδιά, είτε διαδικτυακούς φίλους, είτε φίλους από κοντά. Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά, να προσέχουμε τα μηχανάκια μας, τα μωρά μας, την ψυχοθεραπεία μας και θα τα πούμε σε ένα νέο βίντεο, παιδιά. Ο οποίος τερματοβλόγκ δεν σας ξεχνάει, το έχετε καταλάβει αυτό. Έχετε καταλάβει τι τύπος είμαι, έχετε καταλάβει ότι όλο αυτό γίνεται από την αγάπη μου για τις μοτοσυκλέτες και όλο αυτό το σκηνικό που μας ενώνει, τη μηχανόβια ζωή. Αν θέλετε κάνετε ένα like στο βιντεάκι, αν δεν θέλετε δεν κάνετε. Εγώ θα συνεχίσω να βγάζω βιντεάκια για την παρέα, για όλους αυτούς που με στηρίζουν, για όλους αυτούς που με αγαπάνε και είναι δίπλα μου. Είναι πολλά τα παιδιά που θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα-ένα προσωπικά, αλλά αυτό είναι λίγο αδύνατον. Οπότε σας ευχαριστώ όλους. Όσο μπορώ θα το κάνω αυτό που κάνω. Όσο μπορώ θα είμαι παρέα σας. Να είμαστε καλά και θα τα πούμε πάλι. Γεια χαρά με μια μοτοανασκόπηση από τον Mr. Motovlog για όλους εσάς. Τα λέμε πάλι. Bye.